Η αστυνομία δεν πρόλαβε να κάνει και τίποτα. Πολύ σύντομα, οπουδήποτε στη χώρα, σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας, άρα και εντός πανεπιστημιακών χώρων, συντελείται έγκλημα, η υποχρέωση της ελληνικής αστυνομίας είναι να παρεμβαίνει και να καταστέλει το έγκλημα. Το κάνετε επί των ημερών σας. Βεβαίως. Δεν υπήρχε καμία δικαιολογία που 3 χρόνια τώρα γνωρίζουν, όπως μας είπε ο κ. Σωτηρικάκος, ότι εκεί συντελούνται αξιόπινες πράξεις και η ελληνική αστυνομία δεν είχε παρέμβει. Μα υπάρχουν και στελέχη τα οποία αντέδρασαν για με αυτή την κατάσταση. Σας πληροφορώ ότι το 2017 και το 2018 η ελληνική αστυνομία έκανε 2 μεγάλες επιχειρήσεις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου είχαμε την ενημέρωση ότι διακινούνται ναρκωτικά. Και παρενέβη, αλλά και στην αιστεία τη φοιτητική του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Άρα, σωστά είναι αυτό λοιπόν, που λέτε. Άρα λοιπόν, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, δεν έχει καμία σχέση. Το 18 δεν είχαμε νόμο περί ασύλου που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Ανεξάρτητα από το νομικό πλαίσιο που αφορά το άσυλο, όπου συντελείται έγκλημα, η αστυνομία έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να παρέμβει. Πάμε παρακάτω. Όταν είχαμε παρεμβάσει, είχαμε στελέχη τα οποία. Όμως μιλάμε για παραβίαση του ασύλου. Δεν θα σταθώ στο ότι 3 χρόνια το ξέραν και δεν κάναν τίποτα. Θα σταθώ σε κάτι άλλο όμως. Γνωρίζετε ότι η φοιτητική αιστεία δεν είναι στην αρμοδιότητα των Πανεπιστημιακών Αρχών. Το γνωρίζετε. Γνωρίζετε ότι είναι στο ίδρυμα το ΙΝΕΔΙΒΗΜ, το παλιό Ινστιτούτο Νεότητας, Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης. Θα σας δώσουμε και άλλα στοιχεία. Όπου εκεί είναι επικεφαλής ο πρώην πρόεδρος της ΟΝΕΔ, ο κ. Δέρβος, ο οποίος έχουν γραφτεί για τις απευθείας αναθέσεις που έχει κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα και έχουν βγει στη διάβγεια. Έχει γίνει δηλαδή θέμα με τις απευθείας αναθέσεις. Υπάρχει εταιρεία security. Εταιρεία security, όπου υπάρχει, έδινε 60.000 ευρώ το μήνα. Τι κάνανε αυτοί? Πού πάνε αυτά τα λεφτά? Ποιος έχει αυτή την ευθύνη? Θέλω λοιπόν να αφήσουμε έξω, και είναι άδικο για το ελληνικό πανεπιστήμιο, τις ευθύνες τις διαχρονικές και τις τωρινές ελληνικής πολιτείας για την κατάσταση που επικρατεί στις φοιτητικές αιστείες. Και να αφήσουμε έξω από μια προσπάθεια σπήλωσης του Δημόσιου Πανεπιστήμιου φαινόμενα εγκληματικότητας που υπάρχουν δυστυχώς οριζόντια σε όλη την ελληνική κοινωνία και οι παντού. Οι Πριτάνες έχουν ευθύνη, κύριε Τσίπρα. Η πανεπιστημιακή αστυνομία λοιπόν. Δεν πρέπει να ξέρουν τι συμβαίνει μέσα στο πανεπιστημίο τους. Γιατί και η αστυνομία που λέτε για να παρέμβει σωστά, αν τελούνται αξιόπινες πράξεις, πρέπει να το μάθει από κάπου. Ναι, και ο Πρίτανης το ξέρει, πρέπει να το ξέρει. Όταν κυρία Αναστασοπούλου, κύριος Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, στη δήλωσή του είπε ότι 3 χρόνια το γνωρίζουμε. Τι μου λέτε τώρα? Άρα είχε ενημερωθεί τώρα, ο ίδιος δεν το είπα εγώ.